Ό,τι ξέρατε για μένα, ξεχάστε το. Ό,τι ξέρατε για τατουάζ στη Θεσσαλονίκη, επίσης ξεχάστε το. Γιατί σήμερα είναι η μέρα των μεγάλων ανατροπών. Και θα εξηγήσω ευθύς αμέσως. Λοιπόν, φίλοι μου, σήμερα έφτασε η στιγμή των μεγάλων συγκλονιστικών αποκαλύψεων και ανακοινώσεων. Καθώς σήμερα, και αυτό δεν είναι καθόλου clickbait, σας ανακοινώνω πως αποχωρώ από τον Νίκο Τατού. Πέντε χρόνια λοιπόν στο Νίκο Τατού Studio. Εκεί μεγάλωσα, εκεί εδραιώθηκα, εκεί δημιουργήθηκα, εκεί γνώρισα πολλούς από εσάς. Με γνωρίσατε από τα τατουάζ που κάναμε μαζί, ωστόσο κάποια στιγμή όλα τα ωραία τελειώνουν για να ανοίξουν δρόμο για κάτι καινούριο, κάτι συναρπαστικό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όσους πίστεψαν σε μένα, σε όσους μου έδωσαν τον χώρο και τα εργαλεία, τα απαραίτητα εργαλεία, εφόδια για να γίνω αυτό που είμαι. Αλλά, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, the show must go on. Ο πρώτος που μπαίνεις, εύχομαι να σε γουρλείς, ε! Φίλοι μου, αυτά είναι τα κλειδιά του παραδείσου. Oh, I'm so excited and I just can't hide it. Εδώ πέρα πήραμε τα κλειδιά μόλις ενός χώρου όπου θα δημιουργήσουμε κάτι ανεπανάληπτο. Ξέρω, υπήρχε μια πολύ μεγάλη απουσία τόσο καιρό εδώ πέρα από τα social media και από το YouTube γενικότερα, αλλά τώρα, φίλοι μου, ήρθε η στιγμή να επανορθώσω. Και θα επανορθώσω με έναν πολύ ωραίο τρόπο, γιατί εδώ, σε πολύ λίγο καιρό, θα ανοίξουν τις πόρτες σε κάτι πολύ 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 μεγάλο. Τι είναι αυτό? Αντιλαλούνε! Τι θα γίνει εδώ? Φίλοι μου, σε πολύ λίγο καιρό, εδώ μέσα, σε αυτόν τον χώρο, θα δημιουργήσουμε το καλύτερο, το μεγαλύτερο, το πιο grande Tattoo Studio της Θεσσαλονίκης. Άρη! Γεια σου, Χρήστο. Όταν τελειώσουμε με όλα αυτά, τι τατουάζ θα σε κάνω? Δεν έχω σκεφτεί. Πρέπει λίγο να βρούμε ένα ωραίο σχέδιο. Θα με βοηθήσεις αυτό? Αστέρι θα βάλω. Όχι ρε αστέρι. Γαλόνια. Θα το σκεφτώ. Πολλοί από εσάς πιστεύατε πως τον Νίκο Τατού ήταν δικό μου τατού στούντιο. Ήμουν ένας απλός, ταπεινός, εργάτης της δερματοστηξίας εκεί πέρα. Ένας απλός τατού artist. Φεύγω λοιπόν τώρα όχι ως εχθρός, αλλά με όνειρα, με φιλοδοξίες, αν θέλεις, και μία μεγάλη δόση ανυπομονησίας. Σκοπός μου τώρα είναι να χαράξω μία νέα πορεία. Το δικό μου δρόμο, παίρνοντας πάντα τις δικές μου προσωπικές αποφάσεις και να κάνω αυτό που πάντα ονειρευόμουν.